Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, να σας υπενθυμίσω ότι το μνημόνιο κάνει 4 πράγματα. Πρώτον, δημοσιονομική σταθερότητα. Δεύτερον, ιδιωτικοποιήσεις. Τρίτον, μεταρρυθμίσεις. Τέταρτο, διάλυση των εργασιακών σχέσεων. Ο προϋπολογισμός, το προσχέδιο, αν το διαβάσετε, έχει 3 άξονες, οι οποίοι είναι ταυτόσιμοι με το μνημόνιο. Μιλάει προφανώς για ένα μεγάλο πλεόνασμα, το οποίο είναι δέσμευση με βάση το μνημόνιο και το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα μέχρι το 2017. Δεύτερον, μιλάει για συνέχιση των ιδιωτικοποιήσεων ως βασική στρατηγική εξόδου από την κρίση. Τρίτον, μιλάει για συνέχιση των μεταρρυθμίσεων. Και τέταρτο, προφανώς και αυτονοήτως, μιλάει για συνέχιση της ίδιας πολιτικής στα εργασιακά. Άρα η ιδέα της φυγής από το μνημόνιο, που το ακούμε κατ' επανάληψη εδώ μέσα, πρόκειται για μια συστηματική και πλήρη ενσωμάτωση της ιδέας του μνημονίου στην πολιτική της κυβέρνησης. Αυτό υπόσχεται στους εταίρους, αυτό υπόσχεται σε όλους τους τόνους και αφορά το μεσοπρόθεσμο φυσικά πρόγραμμα και τις δεσμεύσεις που απορρέουν από αυτό, και αυτό προκύπτει και από όλες τις συζητήσεις στο διεθνή χώρο, όπου η κυβέρνηση σε κάθε τόνο δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει μέχρι τέλους αυτές τις μεταρρυθμίσεις και ότι θα εφαρμόσει πλήρως το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Και αυτό αποκτά μια σημασία, διότι ο οδικός χάρτης τον οποίο έχει χαράξει η κυβέρνηση με βάση το μνημόνιο και το μεσοπρόθεσμο αδυνατεί να οδηγήσει οποιοδήποτε άξιο λόγου λογικό συμπέρασμα. Σας υπενθυμίζω ότι ο οδικός χάρτης της κυβέρνησης μιλούσε για επαναδιαπραγμάτευση και ελάφρυνση του δημόσιου χρέους. Το Νοέμβριο, τώρα, σε κάνα μήνα. Έχω την εντύπωση, αν όχι τη βεβαιότητα, ότι συζητάμε για ένα χαρτί βιωσιμότητας, το οποίο ελπίζω να μην είναι αυτό το αντικείμενο της συζήτησης στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο του κυρίου Υπουργού Οικονομικών, το οποίο είναι μια δόκιμη πρακτική που κάνει το δούνου του για τις χώρες του Τρίτου Κόσμου, οι οποίες έχουν εξόφθαλμα με βιώσιμο χρέος και οι υπορισμένες συνθήκες αποκτούν ένα χαρτί βιωσιμότητας προκειμένου να συνεχίσουν και να αφήσουν την επαναδιαπραγμάτευση, την επίλυση του χρέους σε κάποια στιγμή στο μέλλον. Ελπίζω, επαναλαμβάνω, να μην είναι αυτό το αντικείμενο της συζήτησης την Κυριακή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πάντως η συζήτηση για επαναδιαπραγμάτευση και αναδιάρθρωση του χρέους, αν κρίνω από τις εξελίξεις των τελευταίων 20 ημερών, από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει στην ατζέντα. Δεύτερο θέμα. Χωρίς ελάφρυνση του χρέους, χωρίς επαναδιαπραγμάτευση του χρέους, χωρίς αναδιάρθρωση του χρέους, εκ των πραγμάτων η κυβέρνηση είναι δεσμευμένη να παράγει πλεονάσματα στο μέλλον 4,5% για τα επόμενα 8 χρόνια. 4,5% του ΑΕΠ πλεονάσματα σημαίνουν 9 δις. Και ο προϋπολογισμός ο σημερινός κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, κάνει το αναγκαίο βήμα, και αν συνεχίσει να υπάρχει αυτή η κυβέρνηση, ελπίζω ότι δεν θα συνεχίσει, αυτή θα είναι και η συνεχιζόμενη κατάληξη. Δεύτερο θέμα. Βγαίνουμε από το μνημόνιο και επιστρέφουμε στις αγορές. Επιστρέφουμε στις αγορές. Έχετε δει κάποια κίνηση αυτές τις μέρες η οποία να δικαιολογεί τον οδικό χάρτη της κυβέρνησης ότι όχι μόνο θα επιστρέψει αγορές, θα αγοράσει και το μερίδιο του δούνου του, θα αποδεσμεύσει και πόρους για την ανάκαμψη της οικονομίας και ούτω καθεξής. Άλλα δείχνουν τα πράγματα. Η κυβέρνηση είναι παγιδευμένη αυτή τη στιγμή στο να αναζητά όχι ένα, όχι δύο, αλλά τουλάχιστον 20 με 25 δις για την επόμενη διετία. Και αυτά τα 25 δις τα αναζητά δυστυχώς παγιδευμένη σε μια πολιτική χωρίς επιστροφή. Ακριβώς επειδή όλο το σύστημα έχει απόλυτα δεσμευτεί εντός του μνημονιακού και μεσοπρόθεσμου σχεδίου. Άρα ο οδικός χάρτης της κυβέρνησης, έχω τη φοβία αν όχι τη βεβαιότητα, ότι είναι ένας οδικός χάρτης που αλλάζει κάθε εβδομάδα. Ακριβώς επειδή είναι ένας οδικός χάρτης που δεν έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα, την πραγματικότητα την οποία η ίδια η κυβέρνηση έχει αυτοπαγιδευτεί, μιας και έχει αποδεχτεί πλήρως
τη μνημονιακή στρατηγική και το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Επανέρχομαι όμως σε ένα θέμα για το οποίο ασκείται πολύ κριτική. Έχει πρόγραμμα ΣΥΡΙΖΑ. Τι από τις τρεις θεμελιακές διακηρύξεις του προγράμματος της Θεσσαλονίκης, το οποίο σας υπενθυμίζω, είναι ένα πρόγραμμα ανεξάρτητο από τη διαπραγμάτευση της Δανειακής Σύμβασης με τους εταίρους. Είναι ένα πρόγραμμα αυτόνομο, ένα πρόγραμμα που μπορεί να γίνει αύριο, με ρήξεις βεβαίως, διότι δεν πρέπει να βγούμε από το μνημονιακό πλαίσιο για να εφαρμόσουμε αυτά τα μέτρα. Ποιο από τα τρία μέτρα δεν είναι άμεσα εφαρμόσιμο? Η αντιμετώπιση ανθρωπιστικής κρίσης. Προκαλώ τη Νέα Δημοκρατία να καταθέσει ένα μέτρο που υπάρχει στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ και να αφορά νοικοκυριά με εισόδημα πάνω από 700 ευρώ το μήνα. Επαναλαμβάνω, επειδή μιλάτε για παροχές ή για εξωπραγματικά θέματα, ένα μέτρο. Είναι ένα πρόγραμμα επικεντρωμένο σε αυτό το κομμάτι του πληθυσμού, το οποίο είναι η μνημονιακή κατάσταση, ότι έχει οδηγήσει σε ακραίες καταστάσεις, και είναι ένα πολύ συγκεκριμένο πακέτο μέτρων, κοστολογημένο και σε σχέση με τους πόρους και με όλα, που αφορά ένα συγκεκριμένο κομμάτι του πληθυσμού. Είναι εκτός πραγματικότητας ο δεύτερος άξονας επανεκκίνησης της οικονομίας? Τι λέει αυτός? Ρύθμιση των χρεών προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία και τις τράπεζες, ένας ιδιωτικός τομέας ο οποίος είναι υπερχρεωμένος, οι μικρομεσαίοι πνιγμένοι μέχρι εκεί, ένα σύστημα ρυθμίσεων με κανόνες, με κανονικότητες, ο οποίος ρυθμίζει όλο αυτό το σύστημα και δημιουργεί την ανάσα για να επανεκκινήσει η οικονομία. Είναι μέτρο το οποίο το θεωρείται εξωπραγματικό? Είναι εξωπραγματικό το σύστημα ρυθμίσεων που προτείνουμε για τα κόκκινα δάνεια των οικοκυριών, ακριβώς που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση? Ένα λεπτό. Τρίτο, είναι εξωπραγματικό μέτρο η επαναφορά του κατώτατου μισθού ή η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων που επιτέλους θα σταθεροποιήσει τους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα που κατρακυλούν χρόνο με τον χρόνο? Και μπαίνω στον τρίτο και τελευταίο άξονα. Είναι εξωπραγματική η ιδέα ότι η επανεκκίνηση της οικονομίας πρέπει να έχει και μια όθηση στον τομέα της απασχόλησης? Ένα πρόγραμμα απασχόλησης που θα δώσει ένα κίνητρο, μια επανεκκίνηση, θα δώσει διέξοδο και αυτό θα προκαλέσει στο μέλλον ένα κύκλο επενδύσεων και μονιμότερων θέσεων απασχόλησης. Αυτό είναι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι κοστολογημένο, τοποθετημένο, άψογο, ισορροπημένο. Είναι ένα πρόγραμμα διεξόδου στον αντίποδο όλων αυτών των πραγμάτων, το οποίο η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ επαναλαμβάνουν μονότονα και δεσμευμένοι μέσα στο μνημονιακό πλαίσιο. Η λύση είναι απλή. Χρειαζόμαστε εκλογές, χρειαζόμαστε αλλαγή κυβέρνησης, χρειαζόμαστε μια κυβέρνηση έτοιμη να αναλάβει επιτέλους, πρώτον, να διαπραγματευτεί και δεύτερον, να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα ανόρθωσης οικονομίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς.